Είμαι βέβαιο ότι έχετε ακούσει την έκφραση ε, Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Όπω είμαι βέβαιο ότι δεν έχετε ακούσει την έκφραση Η βαραμπούτη εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Αναφέρομαι φυσικά στο πρωινό μήνα τότε να 2 2-1. Και η λεγόμενη βαραμπούτη εκδίκηση είναι το γεγονό ότι περίπου ένα μήνα μετά, στο ίδιο ακριβώ γήπεδο, η Tottenham που τότε τον είχε πληγώσει, επειδή η ομάδα του λήγησε στι καθυστερήσει με 9 παίκτε, αυτή τη φορά ήταν εκείνη που έμεινε με 9 παίκτε και έχασε ένα πολύ σημαντικό τέρμπι και μαζί με αυτό την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Είμαστε Λυπάμαι... βέβαιοι ότι έχετε ακούσει και την Α, έκφραση επίση. Ναι. Κάνουν μνημόσυνα να με ξένα κόλληβα. Συνεχίστε. Λυπάμαι που σα χαλάω τη μανέστρα, αγαπητοί συμπαρουσιαστέ. Αλλά ούτε εκδίκηση πήρα από κανέναν, ούτε χάρηκα που η Chelsea πέρασε παρέλαση 1-4 από την Τότεναμ και σιγά την παρέλαση εδώ που τα λέμε για να ανασκευάσουμε και λίγο και να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Αν δεν έμενε με νέα παίχτες η Tottenham, η συμπαθέστατη Tottenham, το τονίζω κύριε Τζίκα, ένα project που γουστάρω πολύ και επικροτώ τόσο καιρό, ε, δεν υπήρχε περίπτωση κατά τη γνώμη μου ούτε στη δευτέρα παρουσία να έπαιρνε αυτό το παιχνίδι η Chelsea. Ε, και μιλάμε για 9 παίχτες. Και μπορώ να σας πω με όλη μου τη συνείδηση εδώ ότι ακόμα και με 10 παίχτες μπορεί να μην το παίρνει το παιχνίδι της Chelsea όπως πήγαινε δηλαδή όταν χρειάζεσαι δύο γκολ από το 95 και κάτω και όταν κινδυνεύεις δύο φορές να σε σουφαρίσουν 9 παίχτες το λες και λίγο πίνω θάλασσα δεν ξέρω, εγώ πάντως ποντάρα τα λεφτά μου να ξέρετε στο 1-2 με 9 παίχτες στη Tottenham στο Βερενάμιση στη Τότεναμ. και δεν σε δικαιώσαμε δυστυχώ. Ναι, θα μπορούσε ο Σον, θα μπορούσε ο Ντάιερ αν ήταν λίγα κατωστά πιο πίσω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ βγάζω το καπέλο στον Τότεναμ και ξεκινάμε και την κουβέντα μα έτσι. Γιατί ήταν το, το αποτέλεσμα τη αγωνιστική. Αλέξη, τι λε. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Ε, σίγουρα, αν βάλει ε, τα αποτελέσματα το ένα δίπλα στο άλλο, σίγουρα ένα τότε να τσέλνει ένα τέσσερα, Λέει την παράσταση. Αλλά δεδομένου το πώ προελθεί το 1-4, δεν θα το θεώ, έλεγα το αποτέλεσμα τη αγωνιστική. Πιο πιθανό να έλεγα την απόλυτη τη Liverpool απέναντι στη Λούτον. αλλή μόνο θα έλεγε. Ε, Γιώργο, μου εσύ συμφωνείς με τον Αλέξη. εντάξει, κοίτα να δει. Στα χαρτιά το 1-4 είναι το κουφαντικό. Αυτή η Τσέρση να κερδίσει αυτή την τότε να. Επί του πρακτέου και έτσι όπω κύλησε το μάτ, ήταν αναμενόμενο. Ε, Νομίζω ότι αντικειμενικά όντως το 1-1 της Λούτων με τη Λίβερπολ ήταν ένα κλικ πιο μη προβλέψιμο, μη αναμενόμενο. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα ήταν μη αναμενόμενο. Τώρα μιλάμε για μια ομάδα τη Λούτων η οποία έχει δείξει ένα αρκετά κακό πρόσωπο στη σεζόν. Είναι από τις ομάδες που θα παλέψουν για να σώσουν την κατηγορία και αμφιβάλλω ισχυρά αν θα τα καταφέρει. Επίσης, είχαμε και άλλα αποτελέσματα τα οποία έκαναν λίγο θόρυβο. Το Newcastle Arsenal είναι ένα από αυτά, το 1-0 της Newcastle, με ένα γκολ το οποίο συζητήθηκε πάρα πάρα πολύ και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάντως, κατά τη γνώμη μου, κατάφερα να δω το δεύτερο μήχρονο του τότε να είμαι Chelsea. Είναι ένα από τα παιχνίδια που με κράτησαν στην τηλεόραση. Ασχέτως που έχει αυτή την έκταση του σκόρ, ασχέτως που η τότε να με έμεινε με 9 παίχτες από πολύ νωρίς, είναι από τα παιχνίδια που με κράτησαν και θεωρώ ότι είναι από τα πιο ωραία παιχνίδια της ε, Premier League φέτος μέχρι στιγμής. Οπότε κατά τη γνώμη μου αυτό ήταν το αποτέλεσμα της ε, αγωνιστικής. Η έκπληξη της αγωνιστικής προφανώς και ήταν είτε, ο Λούτων Λίβερπουλ αλλά ήταν το μάτς το οποίο ε, συγκεντρώνει τα βλέμματα αυτό. Και ξεκινάμε με αυτό. Τι λέτε? Φύγαμε. Εννοείται, εννοείται. Πολύ ωραία. Ε, αυτό που ήθελα να, να σχολιάσω στον λόγο παιχνίδι και σίγουρα θα βάλουμε τον Γιώργο μπροστά, μπροστά στην κουβέντα αυτή. Αλέξη, αν δεν έχει αντίρρηση, προφανώ. Η... Έχω τεράστια αντίρρηση. Γιατί να μιλήσει εκεί πέρα για την Τότενα. Φαντάζομαι ήθελα είναι να, το να, μιλήσει για το, διπλό, το τεράστιο τύπλο τη United στη Φούλαμ. Θα τα πει και εσύ μετά αυτά. Ε, λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι αυτό που βλέπουμε από την Τότενα φέτο είναι κάτι το εξαιρετικό. Θα μου πει τι έχω πάθει μετά από ένα σκορ 1-4. Ένα μιλάω για την τότε να με κολακευτικά λόγια και όχι για την Τζέλση. Ναι, το κάνω με πλήρη τη συνείδησή μου γιατί η τότε να καταρχά, όπω είπα και νωρίτερα, αν δεν έμενε με νέα παίχτε, αμφιβάλλω ισχυρά αν θα χάνε το μάτ. Ε, και μπήκε και πολύ καλά στο παιχνίδι. Αλλά ο τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε ο Ποστέκοκλου το αριθμητικό μειονέκτημα μου προκάλεσε τρομερή εντύπωση και μου έβγαλε και ένα πολύ winning spirit της ομάδας, πολύ, πολύ σκληρής για να πεθάνει. Ε, έβγαλε την ομάδα Γιώργο στη Σέντρα, τόσο ψηλά, με κίνδυνο να τρώει κόντρες. Κύριε ναι, που πραγματικά έφαγε και κόντρες, έτσι. Μετά τις αποβολές του Ρομέρο και του Ντότζι. Ε, αλλά ήταν ένα σχέδιο το οποίο νομίζω ότι λειτουργήσε. Δηλαδή, αν κάτσουμε και σκεφτούμε το γεγονός ότι στις περισσότερες προσπάθειες της Τσέλση για κόντρα Είχαμε ε, υποδείξει offside. Και στο γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο η Tottenham κατάφερε να δημιουργήσει και μια extra-πίεση στην, ε, στην Chelsea και να προσπαθήσει να κρατηθεί στο παιχνίδι όσο περισσότερο γίνεται, νομίζω ήταν μια σωστή νοοτροπία, γιατί αν η Tottenham είχε κλειστεί στην περιοχή τη περιμένοντα να κλείσει του διαδρόμου έτσι, δεν νομίζω ότι θα, θα τη έβγαινε σε καλό. Τώρα μιλάμε πάντα κάνοντας τους εκ των υστέρων προφήτες. Εμένα πάντως αυτό σαν πνεύμα, σαν νοοτροπία μου άρεσε πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να σταθούμε και να το δει και η τότε να μπει ο κόσμος της για τη συνέχεια. Η ομάδα αυτή έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει νοοτροπία. Δεν μιλάω αγωνιστικά 100% γιατί ακόμα είναι νωρί. Η νοοτροπία της και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τα παιχνίδια θεωρώ ότι έχει αλλάξει. Ελπίζω να μην βγω ψεύτη στην πορεία τη σεζόν. Ε, αρχίζει Αρχέ από το επόμενο παιχνίδι, Γιώργο. Να ξεκινήσω από αυτό που είπε λοιπόν. Ή μάλλον όχι, θα τα πάρω από την αρχή αν μου επιτρέπει. Ε, εγώ θα διαφωνήσω ως προς ε, το σκέλος του καλύτερου αγώνα Μπορώ να πω ότι σίγουρα ήταν το καλύτερο 45 λεπτό το πρώτο εμίχρονο Ενθουσιώδες, ειδικά για ένα ουδέτερο απίστευτη ταχύτητα. Ε, εντάξει, η οποία εννοείται δεν κράτησε όλο το 45 λεπτό. Γύρω στο 20-25 ήταν που άρχισε να αλλάζει λίγο η κατάσταση. Μετά το τέρμα του Σόντ που ακυρώθηκε. Ε, η δεύτερη βουτιά του Στέρλινγκ, λίγο εκεί άρχισαν τα νεύρα. Οι πρώτε κλωτσιέ. Ο Ρομέρο πήρε τόπλο το του. Αχ, Ρομέρο. Ένα παίκτη που πραγματικά τίνει να εξελιχθεί σε ορολογιακή βόμβα. Ε, γιατί, οκ, okay, Καλό ο τσαμπουκά, καλά όλα, να δείχνει πάθο κτλ. Αλλά κάπου η καλώ εννοούμενη μαγιά, αν θέλετε, η λατινοαμερικάνικη έτσι, εκρηκτικότητα μετουσιώνεται πάρα πολύ εύκολα σε χαζομάρα. Και καταλήγουμε σε καταστάσει όπω και η χθεσινή, δηλαδή να κρεμάει όλη την ομάδα. Αλέξη για το ρομέρο λέει ο Γιώργο εδώ. Κάτι λέει για το ρομέρο, Αλέξη. Αν θέλει ε... να, <laughs> να παρέμβει, δηλαδή, λέω ρε παιδί μου, μπορεί να θέλει θέλ, να σχολιάσει. Θέλ, 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 θέλει να παρέμβω. Ε, ναι, έλα, κάνε, 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 Σου κατα. έχω, σου έχω μια έτοιμη λύση για να σταματήσει αυτό το πρόβλημα τώρα το με τι ε, κάρτε. Δηλαδή. Δηλαδή, θα ήθελε στην ομάδα σου να πάρει δανεικό το Μέση τον Ιανουάριο, γιατί όπω έχει δείξει η προϊστορία. Με μέση στην ίδια δεκάδα, Ρομέρο πολλέ φορέ λιτώνει την κοκκινή κάρτα. Πολλέ φορέ, εντάξει. σε διάστημα ενό μήνα που έχει συμβεί πέρυσι. Τώρα μιλάμε. Ο και χαλείτε. αν... και αν αυτή η εκπομπή είχε περιθώρια, θα κάναμε και άλλου είδου σχόλια για κάτι βραβεία τα οποία ε, προηγήθηκαν αυτό το διάστημα, αλλά δεν θα το κάνουμε και θα αφήσουμε τον Γιώργο Αλέξη, έτσι, συμφωνείς, ελέξη, να συνεχίσει ελέξη. τη, υρμό τη της σκέψης τους. Απλώς ήθελα μια μικρή παρέμβασή σου σχετικά με τον Ρωμέρο, γιατί τα συζητάγαμε και την άλλη φορά ότι καλός αμυντικός, αλλά καρτάκιας. Καρτάκιας και επιπόλαιος, με όλες τις μεταφράσει μεταφράσεις μπορεί να έχει αυτή η λέξη, τέλο πάντων. Ε, νομίζω ήταν κομβικό σημείο, αν θέλετε, παιδιά, η αποβολή του Αργεντίνου. Γιατί όπως φάνηκε μακροπρόθεσμα, με 10 παίκτε, σίγουρα ήταν με μεγαλύτερη πίεση, υπό μεγαλύτερη πίεση τότε, αλλά έδειχνε να αντέχει. Δηλαδή ένα, ένα χίκουτσα στραβά πιστεύω θα το κατάφερνε. Ε, τότες, νομίζω και οι τρει αποφάσει να ακυρωθούν τα δύο τέρματα τη Έλση και το ένα τη Τότενα. Μετά στο Β' εμίχρονο, λίγο πολύ Αχρίαστρο στη φάση που έγινε το μαρκάρισμα του Ντότζι για τη δεύτερη κίτρινη. ορθήκε και αυτή η απόφαση. Α, αχρίαστη μεν, ξαναλέω, σαν αμυντική ενέργεια. Και ήταν εκεί που λίγο πολύ όλα τελείωσαν. Δηλαδή, δεν έβλεπα πώ θα αντεχεί τότε να μάλα. 30 πόσα λεπτά ήταν μέχρι και το τέλο. Και βάλε και τι έξτρα καθυστερήσει από βάρ breaks κτλ. Ε, μέσα σε όλα αυτά έχει και την τρομερή τυχαία τότε να Μα βλέπει. Μάντισον τραυματεία. Φαντεβεν τραυματεία. Ε, αν θυμάμαι καλά και ο Σαρ τραυματίστηκε. Ευτυχώς όχι πολύ βαριά, αλλά μιλάμε για τρεις εκ των κορυφαίων της ομάδας. Ο οποίος ε, Σαρ, τέλος πάντων, εντάξει, θα τα δούμε και με Λένε ότι, γι' αυτό και το ανέφερα μαζί με τον ε, Μάντισον, την περνάνε ελαφρά, δηλαδή να χάσουν ένα-δύο αγώνε. Ο Φάντεβεν θα χάσει τουλάχιστον τρει μήνε από ό,τι διάβαζα. Ε, συγκινητική ο Πόρο και ο Βικάριο. Συγκινητικότατη. Τρομερή εμφάνιση. Βικάριο, τρομερή εμφάνιση. Πραγματικά. Χαίρομαι, χαίρομαι που το λε. Μου θύμισε τείχο. Πραγματικά. Ό,τι μπορούσε να βγάλει, το βγάλε. Αν τώρα. Για να μιλήσουμε και για την Τσέλση. Αν ήμουν ο τη Τσέλση, παιδιά, το λέω ειλικρινά, δεν θα ήμουν τόσο ε, <εμ>... ικανοποιημένο. Δηλαδή, ήταν ένα match το οποίο έτσι όπω εξελίχθηκε ήταν must win. Κάθε άλλο αποτέλεσμα πέραν του hit θα ήταν αποτυχία. Και νομίζω ότι ήταν και εικόνα τη Τσέλση τέτοια, η οποία αυτό που ανέφερε η Λέη, τότε να με έπαιζε τόσο ψηλά την γραμμή αμυνά τη. Δηλαδή, στη δεύτερη φάση που βλέπω ότι είναι και οι οκτώ παίκτε, αν εξαιρέσουμε το σον, πάνω στο κέντρο. Λέω Παναγία μου, λέει, τι κάνουνε τώρα. Τι, τι θέλουν να κάνουν δηλαδή Να δούμε τα υπόλοιπα 30 λεπτά Και να πάθουμε εμφραγμά ε, Οποιαδήποτε άλλη ομάδα Πιστεύω ότι θα το είχε τελειώσει πολύ νωρίτερα ε, Θα με προβλημάτισε αυτή η εικόνα Δηλαδή μέχρι και το 90 Να είχε και δύο καλές φάσεις Ή τότε να μην για το 2-2 ε, Αδικαιολόγητο, αδικαιολόγητο. Απο την άλλη Θέλω να εξετάσουμε και άλλο ένα σενάριο Το οποίο Εμένα μου, γέμισε, μου γέννησε, ένα προβληματισμό. Δηλαδή, οκ, okay, να ακούς ότι ήταν έξυπνη τακτική, η αμυντική τακτική του Ποστέκοβλου. ότι όντω προσπάθησε να βάλει παγίδα και πίεση στην τζέλση με αυτή την αμυντική γραμμή. Αμ, ότι πίστεψε παραπάνω στην ομάδα του και το είπε κιόλα. Ότι λίγο πολύ αυτό είναι το στυλ μα. Έτσι θα παίζουμε κάθε αγώνα. Όσο αντίξω και αν είναι οι συνθήκε, θα παίζουμε για το τρίποντο. Αλλά, αν ακριβώ προκύψει κάποια άλλη ομάδα πολύ πιο αποτελεσματική στην επίθεσή τη, δεν θα πω η City, αφήστε τη City στην άκρη, να πω, α πούμε, και μια ομάδα που έχασε την αγωνιστική, η Αστον Βίλα. Που είναι πολύ αποτελεσματική επιθετικά σε γενικέ γραμμέ. Να πω η Brighton. Ε, να πω η Arsenal, αν θέλετε. Θα υπάρχει Plan B αμυντικό, ή θα είναι αυτό πράγματι σε κάθε match ε, ακόμη κι αν κινδυνεύει με συντριβή. Είχαμε, α πούμε, καλύτερο παράδειγμα από αυτό και πιο πρόσφατο του Μπιέλσα στη Λίτζ. Νομίζω, θυμάστε, με όλη την πρώτη χρονιά πήγε μια χαρά. Από τη δεύτερη πάτωσε και την τρίτη απολύθηκε κιόλα. Εύλογα εννοείται. Τέλο πάντων. Ε, αυτά λίγο πολύ. Έρχεται πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη ανηφόρα για την Τότανα γιατί χάνει για δύο-τρει αγώνε σίγουρα του προαναφερθέντε τραυματίε. Δεν ξέρω τώρα το θέμα να μην την πάρει κάπου κάτω ψυχολογικά γιατί έρχονται και δύσκολοι αγώνε. Τώρα είναι που σφίγγουν τα λουριά. Τώρα είναι που τελειώνουν τα ψέματα. Όλε αυτέ οι ωραίε ατάκε. Έχει αγώνα με Wolves, με Aston Villa, με City, με West Ham, με Newcastle. Είναι ένα πρόγραμμα για τον επόμενο μήνα και βάλε. Έτσι, 30 κάτι μέρε φωτιά. Είναι μεγάλο πρόβλημα για τον με τη δεδομένη στιγμή ότι τώρα θα πάει να παίξει σίγουρα τουλάχιστον το επόμενο παιχνίδι χωρίς Ουντότζι, χωρίς Φαντεφέν και χωρίς Ρομέρο όπως είπες Γιώργο γιατί μιλάμε για τα τρία τέταρτα της άμυνάς της και σχολιάζαμε σε αυτή την εκπομπή ότι οι πέντε της αμύνης δηλαδή ο Βικάριο και οι τέσσερις ε, ε, της είναι ένα από τα κλειδιά της τότε να μην αυτή την καλή πορεία γιατί πέρσι θυμόμαστε όλοι πάρα πολλέ φορές πόσο είχαμε σχολιάσει την τραγική αμυντική λειτουργία και τα τραγικά νούμερα τη Τότεναμ στη σεζόν. Τώρα οπότε νομίζω είναι ένα μεγάλο στοίχημα γιατί οι Wolves είναι και πληγωμένοι μετά από την προσδόκητη ήττα από την Sheffield United σε αυτήν την αγωνιστική. Δεν ξέρω, θα είναι ένα καταλητικό παιχνίδι για να δούμε και τον χαρακτήρα της ομάδας ε, εν γέννη. Αλέξ, τι λες για όλα αυτά που έγιναν στο Derby, το Λονδρέζικο. Με βρίσκει σύμφωνο η προσέγγιση σα ε, και των δύο ε, στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα, σταθώ, θα ξεκινήσω αρχικά από την νικητήρα τη Ελση και θα συμφωνήσω με τον Κίκα ότι κι εγώ, αν ήμουν να παδό τη Ελση, θα με προβλημάτιζε. Ε, όχι τόσο η εικόνα, αλλά η δυσκολία στο να καθαρίσει το παιχνίδι όταν ε, ξέρει ότι έχει μπροστά σου 40 και πλέον λεπτά με αριθμητικό πλεονέκτημα δύο παικτών. Και ότι το μόνο που έχει να κάνει ουσιαστικά είναι. Ε, Δεδομένου και του πώ αίσθησε την Τότεναμ και μετά τη δεύτερη αποβολή, ο Προστακόχλου, το μόνο που έχει να κάνει είναι να βγάλει ε, ένα σωστό τρέξιμο χωρί να βγει offside και πολύ πιθανότατα να βγάλει μια φάση και να καθαρίσει το παιχνίδι. Αυτό άρεσε πάρα πολύ να το κάνει ε, η Chelsea. Δηλαδή το 1 διέγνωσε 75, περίπου 20 λεπτά μετά την αποβολή του Ντότζι. Και όπω είπατε και εσεί προηγουμένω, προέκυψαν πάρα πολλέ περιπτώσει στι οποίε είτε οι παίκτε Chelsea βγήκαν στι offside είτε. Ο Βικάριο σαν λίμπερο καθάρισε ε, τη φάση. Να μιλήσω και για την Τότεναμ. Δεν ξέρω κατά πόσο. Ε, το, σίγουρα το τιμάει τον Ποστέκογλου, και η προσέγγιση του. Ακόμα και μια παίκτη, γιατί ουσιαστικά ήταν μια ισχυρή δήλωση ότι ακόμα και αν χάσουμε, θα χάσουμε με το δικό μα τρόπο. Ε, αλλά την άλλη, τώρα και με τι απουσίε ε, παρακάτω, τον ε, βαντεβέν, κατά κύριο λόγο. Αλλά, ακόμα και του Μάντισον που θα χάσει μερικά παιχνίδια και δεδομένου και του προγράμματο που έχει τότε να με τα δύσκολα παιχνίδια που ανέφερε ο Γκίκα παρακάτω. Δεν ξέρω κατά πόσο ίσω ίσως έρθει η ώρα να, να δούμε την κοιλιά τη τότε να στην πρώτη φορά φέτο τη σεζόν. Και να προσθέσω σε όλα αυτά και τον ε, έτσι, γιατί από ό,τι διάβασα θα κάνει χειρουργείο, οπότε χάνεται άλλη μια επιθετική λύση. Οκ, okay, δεν ήταν καλή χρονιά του μέχρι στιγμή, αλλά έχει ξεμείνει πλέον με τρει παίχτε μπροστά. Διαθέσιμου. Μπρέναν Τζόνσον, Σον και Κουλσεύσκι. Και οι εναλλακτικέ που έχει αυτή τη στιγμή, δεδομένε και τη απουσία του Σόλμον και του Πέρυσιτ, είναι ο Πιτσυρικά ο Βελίθ που δεν, έχει, δεν, έχουμε ακόμα εικόνα και δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να σταθεί. Και ο Μπράιαν Χιλ, ο οποίο με τη μέχρι τώρα εικόνα του, εμένα προσωπικά μου έχει δείξει ότι δεν είναι για το ε, κορυφαίο επίπεδο τη Premier League. Ναι, και επέστρεψε και πρόσφατα κιόλα ο Χιλ, δηλαδή στο μάτς με την μπάλα. Έκανε μια επανεμφάνιση. Δεν είναι σίγουρα μια λύση που μπορεί να σκεφτεί πάρα πολύ έντονα. Αυτό που ήθελα να σχολιάσω για την Chelsea είναι το γεγονό ότι αν προσέξει κάποιο το πώ λειτουργούν και το πώ συμπεριφέρονται μετά το 2-2 του Dyer μέχρι να δουν ότι είναι offside κτλ., καταλαβαίνει η φωτογραφία τη στιγμή και του αγώνα εκείνη την ώρα είναι ότι ε, υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή ήταν σαν να. Ήταν φοβισμένη η Τσέλσι. Δεν το πίστεψε το παιχνίδι. Έπρεπε να φτάσει στου 9 παίχτε και στα τελευταία λεπτά για να το καθαρίσει. Αυτό που είπε και ο Αλέξη. Έχω την αίσθηση ότι αν γυρίναν 2-2, το μάτς εκεί, δηλαδή αν ο Ντάιλ δεν ήταν offside, δηλαδή ήταν λίγο πιο πίσω κτλ., δεν θα απέκλαια ακόμα και να γύραν για το παιχνίδι τότε να. Και αυτό έχει να κάνει κυρίω με την οτροπία που δεν έχει η Τσέλση. Είναι μια ητοπαθή νοοτροπία. Είναι μια νοοτροπία η οποία είναι λογικό να υπάρχει. Γιατί έχει χτιστεί μέσα από αποτελέσματα ανεπιτυχή. Ακόμα και με την Arsenal, όπω συζητούσαμε, βρέθηκε 2-0 μπροστά στο σκορ Α ήταν το δεύτερο γκολ, τυχερό τέλο πάντων, βρέθηκε μπροστά και δεν μπορούσε να διαχειριστεί το παιχνίδι. Τη το Ισοφάριστωτη η Arsenal και παράλληλα να, να το γυρίσει κιόλα σε μια πολύ κακή βραδιά τη Arsenal, έτσι. Οπότε ε, τώρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν αυτή η νίκη μπορεί να δώσει κάποια ψυχολογία, κάποια νοοτροπία στην Τζέλσι για να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο την άλλη αγωνιστική φιλοξενή τη Manchester City. Αλέξη. Λο, λογικά με τον ίδιο τρόπο συνεχίσει. ναι δεν θα φάει ένα τερμπάλο εκεί μέσα. Ναι, ε, ναι, δεν, 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 δεν βλέπω πώ θα ναι, το δεν πάρει. Δεν υπάρχει πριν, το υπάρχει περίπτωση καμία. Υπερπλάκ. καμία 0-3 αυτό που λες βιστό, δηλαδή και save the date, κάπω έτσι. Τέλο πάντων. Ε, Αυτά είναι λίγη όσον αφορά το derby. Ε, δεν ξέρω αν έχει Γιώργο εσύ να κάνει κάποια άλλη επισήμαση για την τότε να μην. Ε, δεν ξέρω κι εγώ για την Τζέλση, κάτι. Ε, επισήμανση ναι, γιατί τότε ήταν πιο πολύ ότι φάνηκε ρε, παιδί μου, τι απώλεια θα είναι ο Μάντισον. Εντάξει, τώρα καλά βγήκε. Συσταγωγικά καλά. Δηλαδή, ευτυχώ δείχνει να μην είναι σοβαρό τραυματισμό, αλλά είδατε ότι. Με το που αποχώρησε αναγκαστικά δεν έγινε ούτε μία σωστή παλιά από την μέση προς τα εμπρός. Να μου πεις ότι έπαιζε με 9 παίκτες. Το λέω πραγματικά και το πιστεύω αυτό, ότι αν ένας εκ των 9 ήταν ο Μάντισον μία επίθεση οργανωμένη θα την έβγαζε. Γιατί και το τέρμα του Ντάιερ ήταν από φάση, έτσι. Um, μία επίθεση έστω οργανωμένη θα την έκανε. Ναι. Yeah. Σίγουρα παίζει όχι ρόλο. Όχι παλιέ κουτουρού, ρε παιδί μου, αυτό. Όχι παλιέ απλά για να φύγει η μπάλα. Επειδή είναι και αυτή η νοοτροπία, ρε παιδιά. Δηλαδή, όντω το δέχομαι αυτό που λέτε. Ο έχω Κλου έχει δώσει άλλη νοοτροπία. Ε, μία οργανωμένη επίθεση πιστεύω θα την έστεινε. Μία τριπλέτα πόρο Μάντισον Σον κάτι θα έφτιαχνε. Ναι, συμφωνώ. Είναι στη λοβάτηση στην ανάπτυξη τη ε, να μου Μάντισον. Δεν το συζητάμε καθόλου αυτό. Να και θα δούμε τώρα η πορεία ποια θα είναι και για τις δύο ομάδες γιατί είναι νομίζω τα επόμενα τους παιχνίδια κομβικά και για την απόδειξη της νοτροπίας αν χτίζεται σωστά ή όχι σε κάθε περίπτωση. Τέλο πάντων, το αποτέλεσμα της αγωνιστικής κατά τα παιδιά εδώ ήταν το Λούτον Λίβερπουλ 1-1 οπότε πάμε παρακάτω την κουβέντα. Ε, σίγουρα ήταν η οχι σε καθε περιπτωση τελο παντων το αποτελεσμα της αγωνιστικης κατα τα παιδια εδω ηταν το λουτον λιβερπουλ 1 1 οποτε παμε παρακατω την κουβεντα σιγουρα ηταν η γκερα τη αγωνιστική κατά τη γνώμη μου, το είπα και νωρίτερα. Είναι απαράδεκτο η Λίβερπουλ να πετάει δύο βαθμού απέναντι σε μια ομάδα τόσο χαμηλού επίπεδου. Και πάλι καλό να λέμε κιόλα που δεν έχασε κιόλα, αφού ισοφάρισε το από του Λίζ Έχω δει το παιχνίδι όχι ολόκληρο, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι του. Και εμένα μου έβγαλε η Λίβερπουλ κάτι λίγο μπλαζέ και κάτι λίγο μπλοκαρισμένο από τη Λούτον αλλά σε άλλα παιχνίδια είχε την ευκολία να το, να το ανατρέψει αυτό τώρα δεν το είχε αυτό δεν είχε στοιχεία στο παιχνίδι της τέτοια δεν ξέρω αν είναι δική μου εντύπωση πάντως βλέποντας το παιχνίδι ή είναι και άλλον πραγματικά σε αυτό το ο να το κάνει γήπεδο τώρα σπάντων της Λούτων το Kenilworth Road δυσκολεύομαι να δω μπάλα και δεν ξέρω αυτό αν έχει να κάνει <laughs> Πώ να πω, μου δείχνει εμένα την εικόνα μια χειρότερη Λίβερπουλ από αυτή που πραγματικά ήταν. Δηλαδή, ότι δεν έβρισκε χώρου, ότι ήταν πολύ μπλοκαρισμένη. Καλά, εντάξει, προφανώ αστείευε μου και λίγο, αλλά ε, ήταν όντω κακή η Λίβερπουλ. Τι να συζητάμε τώρα, αλλά πραγματικά δεν ευχαριστήσει και μπάλα, ρε παιδί μου σε αυτό το κήπεδο, Είναι πολύ χαμηλά η κάμερα, οι λήψει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είμαι εγώ λίγο. Είναι όντω ε, μετά γήπεδα έτσι πιο μικρά που φαίνονται και ο αγωνιστικό χώρο πιο μικρό. Και το Vitality. Και το Vitality. Μπράβο, και το Vitality, ναι. Ναι, τέλο πάντων. Ε, τρομερή ευκαιρία νόνιε. Χάνει και εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ε, η ουσία του πράγματος ποια είναι τώρα. Ε, πρέπει να συνεχίσει η Λίβερπουλ. Πάνω που είχε χτίσει ένα καλό momentum και επειδή έχει και ένα σχετικά εύκολο πρόγραμμα, αν το θυμάμαι καλά, ο υπεύθυνο προγράμματο θα μα. μας το επιβεβαιώσει η κυρία Λέξη εσύ που κοιτά τα προγράμματα, θυμάσαι καθόλου το πρόγραμμα. ήταν... σχετικά βατό τη Λίβερπουλ στην πορεία. Δεν θέλω να μου πει με ποι, ποιε ομάδε, αλλά θυμάμαι ότι έχει τέτοιο επίπεδο ομάδε να παίξει παρακάτω. Ναι, με ξέρει τη City μετά τη διακοπή. Καλά, είναι ναι, βατό. Προφανώς, προφανώ, προφανώ. Ε, εν πάση περιπτώσει. εντάξει, μια κακή μέρα στη δουλειά. Να κάνουμε τώρα. Αυτή, αυτή η διγκέλα πρέπει να την, ε, να την καλύψει κάπω και δεν είναι και εύκολο γιατί δεν είναι μια γκέλα που θα την κάνουν όλοι, κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, τώρα η πορεία θα δείξει πώ θα αντιδράσει η Λίverpool. Ε, αυτό το οποίο έχω να επισημάνω για άλλη μια φορά είναι το γεγονό ότι η ομάδα χρειάζεται κάποιε ενισχυτικέ κινήσει στο αμυντικό τη κομμάτι. Γιατί φαίνεται ότι όταν δεν έχει τη φρεσκάδα που πρέπει να έχει μέσα στο παιχνίδι, όταν δεν έχει την καθαρότητα στη σκέψη. Ε, μπορεί ένα τέτοιο βράδυ να τη ε, αποβεί μοιραίο. Επιθετικά, οκ, okay, δεν τη βγήκαν κάποια, κάποια πράγματα, θα σου συμβεί. Το γκολ θα το βρει. Το θέμα είναι να είσαι και συμπαγή ε, προ τα πίσω. Κατά τη γνώμη μου. Αλέξ, τι λε. Ναι, τα έχουμε ξαναπεί για, το, για τα ζητήματα που έχει η Λίβερπουλ στο μεσοαρμητικό κομμάτι. Ε, βέβαια, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ε, Έπρεπε να τουλάχιστον τα το γκολ η που μα έχει συνηθίσει απέναντι σε τέτοια δυναμική αντιπάλου να τα καθαρίζει είτε εντό είτε εκτό έδρα. Ήταν σε κακή βραδιά ο Νούνις, Αν δεν κάνω λάθο, 9 τελικέ χωρί να βρει το στόχο, χωρί να σκοράρει τέλο πάντων. Και δεν ξέρω, λίγο δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν ξεκίνησε ο Τσιμίκα, αλλά το πείραμα με τον Γκόμε στο αριστερό μπακ σίγουρα στέρισε από τη Λίβερπουλ τη δημιουργικότητα για... από τη μία πλευρά για πολύ μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού. Ξέρεις τι μου θύμισε αυτό με τον Gomez αριστερό μπακ Το Lidl Όχι, καλά άστο, άστο αυτό. Ο καθένα τώρα με, το, με, τον πόνο του εδώ Για <laughs> Λοιπόν, όταν είχε πρωτοέρθει ο Τζο Γκόμες στη Λίβερπουλ, όσοι το θυμούνται, πριν από πολλά χρόνια, το 2015, δηλαδή το καλοκαίρι εκείνο, είχε ένα πρόβλημα μεγάλο ο Ρότζερς τότε, πριν έρθει ο Κλόπ ακόμα, με τα αριστερά μπακ είχε τραυματιστεί και ο Αλμπέρτο Μωρένο για ένα φεγγάρι. Ε, και έβαζε τον Τζο Γκόμε, ο οποίο μόλι είχε πρωτοδέλθει στην ομάδα, αριστερό μπακ. Οπότε είχε ξεκινήσει την καριέρα του ο Γκόμε στη Λίβερπουλ σαν αριστερό μπακ και μετά έπαθε ένα μεγάλο τραυματισμό. δεν κάνω λάθο, είχε πάθει ρίξη χειαστού ναι. ή, κά ή κάτι παρόμοιο και είχε χάσει όλη τη χρονιά. Αλλά είχε ξεκινήσει τη χρονιά σαν αριστερό μπακ, έμεινε έξω και όταν γύρισε ξανά. Τον έκανε ο, ο Κλοπ αυτό που θυμόμαστε μέχρι τώρα, δηλαδή το center back και το δεξί back που ξέρουμε. Αλλά θυμάμαι θέλω... αυτό που λες, ναι. Θέλω να πω ότι αυτό με γύρισε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Αν δεν κάνω τρομερό λάθος, καθαρά από μνήμη στο λόγο μέσα σε αυτά τα χρόνια, δεν πρέπει να έχει ξαναπέξει ο Τζογκόμες σε αυτή τη θέση. Γιατί ενίοτε την κάλυπταν διάφοροι πριν έρθει ο Τσιμίκας, ας πούμε, τύπου ο Μίλνερ έχει παίξει αριστερό μπάκα, ας πούμε, θυμάμαι κάποιε φορές. Ε, αλλά αυτό το πρόβλημα αρέσει η Αλέξη όμω. Όταν χρειάζεσαι βάθο, δεν μπορεί να έχει τώρα να έναν ποδοσφαιριστή ο οποίο θα παίξει μία δεξί μπακ, μία αριστερό μπακ, μία center μπακ. Θα μου πει τώρα έχει μείνει και με έναν αριστερό μπακ ο κλοπ. να κάνει. Ε, εντάξει, έπαιξε και μεσοβόμαδα ο Τσιμίκα, είναι μια αλήθεια. Αλλά του στέρισε σίγουρα πολλά πράγματα. Και βάζοντα και τον ε, Χράφενμπεργκ πολλέ φορέ να παίζει στα αριστερά, το χώρο τη μισή γραμμή, άλλαζε με το ζωμπού αλλά βάζοντα τον από εκεί, υπήρχε πρόβλημα. Δεν δούλεψε καθόλου η αριστερή μεριά τη ε, Είναι μια αλήθεια αυτή δημιουργικά. Ε, Γιώργο... Σωστά, να κάνουμε, να κάνουμε και μια αναφορά σε πριν ε, μιλήσει ο Γιώργο και στο, στο Λουί Δία, γιατί ε, πραγματικά η ψυχή δύναμη που έδειξε μετά πώ έχει περάσει. Τέλο πάντων, ε, για όσου γνωρίζουν, έχουν απεχθεί οι γονεί του. Ε, και παρόλα αυτά ζήτησε να παίξει, μπήκε αλλαγή και ήταν αυτός που έδωσε τη λύση Λίβερπουλ και τουλάχιστον απέφυγε την ήττα. Ναι, πραγματικά μεγαλείο ψυχής και ξέρεις, όταν μπήκε μέσα να παίξει, σκεφτόμουν μάλλον έχει λυθεί το θέμα. Και είναι καλά ο άνθρωπο να, να προσφέρει, αλλά δεν έχει λυθεί. Ο πατέρα του ακόμα είναι ναι. υποκράτηση, α πούμε και γι' αυτό και το μήνυμα στη φανέλα μετά τον κόλ. Γιώργο, για κάνε μας ένα recap όσον είδε στο αγαπημένο Kennel Worth Road. Το highlights να το recap, έτσι. εντάξει, δεν σου είπα να μα κάνει τακτική ανάλυση στο αγώνα, ρε παιδί mm. μου. Τι είδε, τι κατάλαβε, γιατί μα μίλησε για το match τη αγωνιστική. Πρέπει να τεκμηριώσει να απαντήσει, σου ρε φίλε. Το αποτέλεσμα τη αγωνιστική. Να μα τεκμηριώσει εδώ. Τώρα, μια στο κάρφι και μια στο πέταλο θα σε έχω. Τι εδώ πέρα. Μία ομάδα η οποία είναι στα σχοινιά, έτσι, για όσον αφορά την υπόθεση παραμονή. Στα σχοινιά και με το ένα χέρι άχρηστο θα έλεγα. Ε, τώρα, τέσσερι... Ένα χέρι της να δούμε. Δεν τέσσερι... μπορεί να ρίξει μια βροθιά ή όχι. Τε, Τέ, τέσσερις ομάδες θα παλέψουν μωρά εκεί πέρα. Είναι αυτή, είναι η οχι τεσσερι τεσσερις ομαδες θα παλεψουν εκει περα ειναι αυτη ειναι η Μπέρλι και η οι... Μπορνμουθ. Δεν ε, υπάρχει περίπτωση να παλέψει η άλλη ομάδα γιατί την παραμονή. Θα φαγωθούν μεταξύ τους όλες αυτές τις τέσσερις. Πριν το μάτς της τότε να με στη τον αν θυμάστε έλεγα ότι τη φοβάμαι αυτή την ομάδα. Ε, γιατί αν έβηκε, έχει άγνοια κινδύνου. Θέλετε ακόμα και αυτό που κάνουμε χαβαλέ θα αναφέρομαι στο γήπεδο. Ότι και αυτό προσδίδει μια άλλη νοοτροπία. Ε, ίσως τα βλέπω χωρίς λόγο υπερβολικά αλλά νομίζω ότι δείχνει η Λούτον ότι είναι ικανή να κάνει όχι να κάνει, εντάξει, πάντα ρε παιδί μου, μπορεί να έτυχε τώρα με τη Λίβερπουλ, να φέρει ένα ποδιά σε μεγάλες, αλλά τουλάχιστον να τις πιέσει πάρα πολύ, να τις βάλει στα σχοινιά. έχει αρχίσει και μου θυμίζει λίγο κάτι από άποψη χαρακτήρα, λίγο Μπέρνλι Σοντάις. Είσαι βλάσφημος, είσαι βλάσφημος τώρα, είσαι βλάσφημος. Την Μπέρνλι του Σοντάις δεν την πιάνει στο στόμα σου απλά. Μιλάμε για ένα φαινόμενο της κατηγορίας. Die hard. Έχει πολλά ψωμιά η λούτον Φιλέ να φάει για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Έχει αρχίσει και μου θυμίζει όμω. Δηλαδή, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, όλη αυτή. Ξαναλέω, μέχρι και το γήπεδο, παιδιά. Όλη η κουλτούρα, η... αυτό το παλιακό που έχει, φιλοσοφία. Α, το αθώο πρόβατο, που μόλι ανέβηκε για να σφαχτήσει εισαγωγικά στην Πρέμιερ. Και εντάξει, ρε παιδί μου, θα ξέρουμε ε, ήδη και το δείχνει κιόλα η συγκεκριμένη ομάδα ότι θα πέσει. Θα ξεψυχήσει δηλαδή κυριολεκτικά και μεταφορικά στο γήπεδο. Ε, μπορεί να τη σώσει την κατηγορία, δεν ξέρει. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι με πείθει. Δηλαδή. Αν πει, έχει πει παραπάνω η Μπέρνη, α πούμε, η Μπόρμουθ, όχι, αλλά του δίνω, ξέρετε, ένα βαντάζ σε εισαγωγικά λόγω παλαιότητο και παραπάνω εμπειρία στην Πρέμιρ. Τέλο πάντων. Ε, νομίζω ότι η Λίβερπουλ προβλημάτισε. Ε σκέφτομαι ότι ίσως είναι και οι καταστάσεις που έχουμε αναφέρει δηλαδή και σε προηγούμενα podcast ε, λίγο η κούραση λίγο η Ευρώπη λίγο ότι δεν έχει τόσες λύσεις ο κλόπ στον πάγκο του οκ, 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 αλλά Τέτοια μάτσα από την άλλη δεν πρέπει να τα χάνει. Επειδή ακόμα η βαθμολογία δεν έχει ξεφύγει. Δηλαδή η City είναι ένα τρίποντο, απλά ένα τρίποντο μακριά. Όταν χαρίζονται και πετιούνται, θα έλεγα, τέτοιοι πόντοι χωρίς λόγο, ε, ήδη πάει το μυαλό μου, ξέρετε, στην επόμενη μέρα και στο ζήτημα του Απριλίου και του Μαΐου, εκεί που σπίγγουν τα γάλατα. Θα δείξει, ξέρω, είναι πολύ νωρί και τα λοιπά, δεν θέλω να τα ακούσω, είναι καθαρά δική μου σκέψη, αλλά είναι αυτά τα μάτια, παιδιά, προς το τέλος ημέρα θα λέμε ότι και εκεί έχασε δύο πόντους η Λίβερβουλ, και εκεί έχασε έναν, και εκεί έχασε δύο, και Θα να δούμε. Ναι, εντάξει, είναι η αλήθεια ότι είναι η πιο μεγάλη γκέλα τη Λίβερπουλ στη σεζόν μέχρι τώρα και μπορεί στο ταμείο να την πονέσει. Αυτό θα το ξέρουμε εν καιρό. τη δεδομένη στιγμή αυτό που χρειάζεται είναι λίγο ηρεμία και λίγο να δει τι δεν πήγε καλά και να προχωρήσει η Λίβερπουλ. Τώρα, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι το οποίο σήκωσε και πάρα πολύ συζήτηση έγινε στο St. James Park Newcastle Arsenal 0 με ένα γκόλ το οποίο κατά την ταπεινή μου άποψη δεν θα έπρεπε να έχει μετρήσει ποτέ έτσι πως το είδα εγώ τουλάχιστον ρε παιδιά μου φάνηκε ότι υπάρχει επιθετικό φάουλ εκεί πάνω στον μαγκαλιά αν δεν κάνω λάθος στην φάση ε, δεν ξέρω έλεγε ο Αλέξης που το συζητούσαμε πριν μπούμε στη διαδικασία να, να γράψουμε την εκπομπή αυτή ότι πάλι θα μιλάμε ξέρω, για διατησίε και πάλι κτλ. Και τα λεπά, και, τα λεπά, και τα είναι μια αλήθεια τώρα αυτή. Εντάξει, μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Στην εποχή του VAR δεν ξέρω πώ μπορεί να μην είναι επιθετικό φάουλο αυτό. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Δηλαδή, μιλάω για τη φάση του γκολ του Γκόρντον. Ναι, του Gordon καλά. <laughs> του Gordon ε, και το επιθετικό φάουλ του Ζουέλινγκτον εκεί στον Γκάμπριελ Μαγκαλιάε. Εντάξει, οκ. Okay. Καθένας μπορεί να έχει μια άποψη, αλλά βλέπουμε ότι έχουμε πολύ έντονες αμφισβητήσεις στην φετινή πρέμβηλε για άλλη μια φορά με τη διατησία. Τώρα για την Arsenal η ώρα είναι να ανασκουμπωθεί, γιατί τα κρίσιμα δεν, έχουν, δεν τελειώνουν εδώ, έχει ακόμα η σεζόν πάρα πολύ ψωμί. Και σίγουρα ένα τέτοιο αποτέλεσμα μπορεί να την επισμώσει, μπορεί, μπορεί να τη χαλάσει κιόλας, μπορεί να τη χαλάσει τη ζωή, το μυαλό. Ε, τώρα στο διατάφτα νομίζω ότι η Newcastle, θέλω να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο για την Newcastle. Μετά από το κακό ξεκίνημα που έκανε στη σεζόν, αν εξαιρέσουμε εκείνο το 5-1 της πρώτης αγωνιστικής με την Βίλα, αν θυμάστε, είχε κάνει μια ε, σημαντική ας πούμε κοιλιά σε αποτελέσματά της στο πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι την προβλημάτισε πάρα πολύ το πώς θα προετοιμαστεί και για την Ευρώπη. Μόλις μπήκε λίγο στη διαδικασία του Champions League, φαίνεται να μπορεί να ισορροπεί μέσα σε αυτή την κατάσταση γιατί ακόμα και το παιχνίδι το οποίο έχασε στους ομίλους από την Μπορούσια ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το πάλψε πάρα πολύ και έκανε και πάρα πολλές ευκαιρίες τότε αν θυμάστε ε, που θέλω καταλήξω προφανώς και έχει τη δυναμική η Νιου Κάστλ να ανταποκριθεί σε αυτά τα δύο μετερίζια ας πούμε που αγωνίζεται το παιχνίδι αυτό με την Arsenal νομίζω ήταν μια καλή απόδειξη γιατί βρισκόμαστε πλέον και σε ένα κομμάτι της σεζόν στο οποίο αρχίζουμε και βγάζουμε συμπεράσματα για τις ομάδες συνολικά δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς Ποιητική αναφορά διότι μόλις ξεκινά και ο αγώνας του Newcastle με την Dortmund να δώσουμε και ένα hint να ξέρετε τι γράφουμε και ποια ώρα Σιγά μην τους κάνουμε και live μετάδοση κύριε Γκίκα μας Δεν θα είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε αυτό ε, το... ναι. το εντάξει, δεν θα, δεν θα... Να, να συντονιστούν να δουν αν θέλουν. Αυτή είναι εκπομπή που μπορεί να την ακούνε στην παραλία το καλοκαίρι, ξέρει τώρα. Κατάλαβε τι γίνεται. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, εντάξει. Το καλοκαίρι τώρα δεν νομίζω, αλλά κατάλαβε. Είχα... Είσαι μέσα στο μυαλό μου μόλι κρίσει το δεκάδε το συγκεκριμένο παιχνίδι πάντω. Για Εντάξει, λογικό δεν είναι. είναι. Με το ένα χέρι να έχουμε το κινητό και το μικρόφωνο για να γράφουμε και το άλλο το TV controller και να κάνουμε zapping να δούμε Newcastle Dortmund. Λέω εγώ τώρα. Αυτό που θέλω να πει ο Γκίκα πιθανότατα τα ηλία για να το συνδέσουμε με το παιχνίδι είναι ότι οκ, okay, η κέρδηση το Σαββατοκύριακο η Νιουκάσσα είναι παιχνίδι. σω ήρθε ώρα να χάσει και ένα παιχνίδι τώρα μέσα από δόμαδο στο Signal Iduna. Τώρα, δεν γιορτάζω με τίποτα και δεν το λέω με τίποτα. Εσύ, εσύ τώρα το λες γιατί αυτό θέλει να γίνει, ε, κύριε Προφανώς, Αλέξη. Προφανώ. Ναι. Έτσι. δύο στα δύο για την Πορούσια δεν ξέρω αν μπορεί να συμβεί τόσο εύκολα. Ε, για το παιχνίδι. Δύο, δύο Τι, δεν δε σε άκουσα. Δύο στι δύο ητές, για την Πορούσια. Δύο στι δύο νίκε επί τη Νιουκάστλ. Άστο το ότι γίνεται στη Γερμανία. Εντάξει, τώρα είναι συνηθισμένα Α, τα βουνά. για την πορούσια, Νομίζω πέσει η Μπουντεσλίγκα, δεν ξέρω. Κάνω λάθο. Όχι, όχι. Μπορούσε άστινα. Δεν ξέρω, ξέρω, ξέρω που πα να αναφερθεί τώρα στα εγχώριά τη. Αλλά επειδή είναι μαθημένα τα βουνά στα χιόνια. Προσπάθησα να το πάω με μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Εν πάση περιπτώσει, για το Newcastle Arsenal έχουμε να σχολιάσουμε την κύριε, ή θα το παίζουμε εγώ με σχόλια. Ξεκίνα γιατί θέλω θέλ, θέλ, να πάρω τη σκητάλη μετά. Εγώ mm, φαντάζομαι <σφαντάσου> τι έχει να γίνει. Έτσι, δεν θέλω να πω πολλά. Απλώ λίγο πολύ επειδή καλώ ή κακό το παιχνίδι στιγμα, στιγματίστηκε από, από διαιτητικέ ε, αποφάσει. Έτσι. Μία με το τέρμα της Newcastle, μία με... όχι μία, δύο και τρεις. Mm -hmm. uh, uh, το Team Fodders mm -hmm. θα έπρεπε να παίζουμε με παίκτη λιγότερο. Και νομίζω το... Πώς το λένε, η ατάκα ε, με την τούρτα, τώρα κόλλησα. Uh, το κερασάκι στην τούρτα. Το κερασάκι, το βύσσινο σκεφτόμουν. Ποιο, 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 ποιο βύσσινο ρε, δεν να, ε, να σου λείπει το βύσσινο, Γιώργο. Ζαχαροπλαστική. Το ναι. κερασάκι στην Τούρτα ήταν ε, το μετά τον αγώνα. Δεν ξέρω αν είδατε εκεί η μη χειραψία και τα λοιπά, τι έγινε. Όχι. Προπονητές. Όχι, Α, δεν τα είδατε. Όχι, όχι, για πες. Ε, εσύ, Λία. Όχι, όχι. Άντε, βγάλε, μας, μας έβαλε την ψυχή, πες τότε. Θέλουμε να δούμε τι έχει γίνει. Τέλος πάντων, είχαμε... είχαμε, θα έλεγα, ένα πιο μικρό, ας πούμε, έτσι, aggressive, uh, handshake, που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Πώς είχε γίνει πέρσι Πέρση κόντε με Τούχερ, δεν ξέρω αν θυμάστε. Ναι. Uh, τέλος πάντων, πήγε να γίνει χθε. δεν έγινε, ο Ζορζίνιο από την Arsenal, uh, να πω λίγο πολύ ότι σνόμπαρε τέλος πάντων uh, τον uh, κόλλησα τον ποιος ήταν νομίζω ήταν δεύτερα κόλλησα ποιος ήταν από την Newcastle ρε, φίλε Μήπως ο νομίζω... Κιμαράες Κόλλησα μα την Παναγία τώρα Εντάξει, δεν Όλα, έχει νομίζω, σημασία. ήταν νομίζω ήταν ο Λασέλ τέλος πάντων δεν έχει πολύ σημασία ε, γιατί στέκομαι εκεί τον είχε πάρει κυριολεκτά τον είχε πάρει από πίσω uh, το Σνόμπαρε πολύ άσχημα ο Ζορζίνιο και έκανε σε δηλώσει του μετά. 99% παιδιά ήταν ο Λασέλ. Τώρα, τέλο πάντων. Και είπε ότι έβραζα, α πούμε, δεν είναι επιτρεπτό να αγνοεί τον συναθλητή σου κατά αυτόν τον τρόπο. Μπορεί τέλο πάντων να λε ότι θε για τι διαιτητικέ αποφάσει και τα λοιπά. Είναι κάτι το οποίο μένει στο γήπεδο. Και ευχαριστήθηκα που του κερδίσαμε. Μου θύμισε ένα ξέσπασμα του Κίγκαν. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Το περιβόητο Κίγκαν Ραντ κατά του Φέργκισον το 97. Και γενικά όλε αυτέ οι φάσει, οκ, okay, ξαναλέμε διαιτησία, ξεδιαιτησία κτλ. είναι ωραίο να βλέπει ότι ακόμα και τώρα σημαίνει, υπάρχει ένα τσαγανό, ρε παιδί μου, δηλαδή σε μια εποχή που είναι αρκετά πιο χαλαρά τα πνεύματα, πλήρω ε, εκμοντερνισμένο και εμπορευματοποιημένο το ποδόσφαιρο. Είναι ωραίο να βλέπει κάτι έτσι πιο παλιακό, πιο. Όχι αθώο, αλλά καταλαβαίνετε λίγο, ρε παιδί μου, πιο αγνό πιο συνέστημα αλάνα, δηλαδή παίζουν και για τον εαυτό του, βγάζουν εγωισμό. Εντάξει, όταν είσαι μεγάλο αθλητή, δηλαδή παίζει αυτό το επίπεδο, θεωρώ ότι κάπου θα βγει και αυτό στην πορεία. Απλώ σίγουρα ξέρει, σε γενική ομολογία δεν υπάρχει το πνεύμα που υπήρχε παλιότερα. Αλλά η γεννήθηκε, αλήθεια είναι. Παιδιά, γεννήθηκε μια κόντρα τώρα μετά ναι. από αυτόν τον αγώνα, γεννήθηκε κόντρα. Δηλαδή θέλω να δώσουμε ξέρω ότι όταν έρθει το καλεντάρι να δείξει Arsenal, Newcastle θα πέσουν κορμιά. Θέλω να το δώσουμε και στο FA Cup αυτό αν γίνεται. Γιατί ξέρεις ότι φέτος θα έχει μπόλικο παρασκήνιο. Και προσκήνιο ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο με βρίσκει σύμφωνο γιατί ξέρεις πολύ καλά και εσύ και ο Αλέξης. Το λέω τώρα και στην εκπομπή, ίσως να το έχω ξαναεκφράσει και άλλες φορές. Εμένα μου αρέσει αυτό το old school. Σε κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο, όχι σε όλα προφανώ. Κάποια έχει πάει μπροστά το ποδόσφαιρο και καλώ έχει κάνει. Αλλά αυτό λίγο να υπάρχει μια αντιπαλότητα, μια έχθρα, μια, ε, ένα δεδικασμένο τέτοιο, ξέρω εγώ, δίνει λίγο αλατοπίπερο στα παιχνίδια και στην αντιπαλότητα των ομάδων. έχει τι έχει να σχολιάσει. Θα συμφωνήσω και εγώ με το τελευταίο που ανέφερε. Όσο παραμένει φυσικά σε αθλητικά πλαίσια και δεν ξεφεύγουν ε, ε, οι δύο πλευρέ, τώρα σχετικά με το παιχνίδι. Παιδιά, θέλω τόσο πολύ να σχολιάσω για το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά δεν γίνεται να μη σχολιάσω το ιδιωτικό κομμάτι. Καταρχά, γιατί η ποιοτικά ήταν ένα κακό παιχνίδι, κατά τα ψέματα, όπου κυριάρχησαν οι δυνατέ μονομαχίε, πολλέ διακοπέ και λίγε φάσει μπροστά στι γεωστίε. Και κατά δεύτερον, έχω και εγώ την ίδια πορεία με στην Αλία, πώ γίνεται να μέτρησε αυτό το γκολ. Το έχουν κοιτάξει για τέσσερι διαφορετικέ παραβάσει, χωρί υπερβολή. Ε, εν τέλει, και εμένα μου φάνηκε ότι έπρεπε να κυρωθεί λόγω του θετικού φάουλ στον Γκάμπριλ Μαγκαλιάης. Δεν ξέρω για ποιο λόγο θεώρησαν ότι δεν υπάρχει φάουλο εκεί πέρα. Για μένα και στο replay που δείξανε ε, αν βγήκε η μπάλα ή όχι, φαίνεται να έχει βγει. Βέβαια, εκεί θα εμπιστευτεί η τεχνολογία. Σίγουρα όμω πρέπει, παιδιά, να εχει βγει βεβαια εκει θα εμπιστευτει την τεχνολογια σιγουρα ομω πρεπει παιδια να δειξετε το replay στο οποίο είδατε κι εσεί ότι η μπάλα δεν έχει περάσει τη γραμμή. Κυρίω για τους, ε, του οπαδού των ομάδων το λέω αυτό. Γιατί τώρα μπορεί να σου πει: για παράδειγμα, που έχει, ε, στην εικόνα του, έχει στο μυαλό του την εικόνα που είδε. Από το replay που φαινόταν να έχει βγει μπάλα, μπορεί να βράζει και να σου λέει ρε παιδιά, γιατί δεν το ακύρωσε, επειδή δεν βγήκε μπάλα. Για μένα θα πρέπει όταν κοιτάνε κάτι να δείχνουμε μετά και το αντίστοιχο replay. <σχολή> ε, Τέλο πάντων, <σχολή> ε, τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι. Στο αγωνιστικό κομμάτι μου έδωσε την εντύπωση άρχισαν λόγω και των ε, πολύ σημαντικών απουσιών, ο Εντεγκάρντ πιο πρόσφατη, ε, ότι δεν τη χαλούσε και η ισοπαλία όπω εξελίχθηκε το παιχνίδι. Δηλαδή πιστεύω ότι και αν ακυρωνόταν το. Αν δεν μετρούσε μάλλον τον Gold Gordon στο 65, η να λέει ότι θα το πηγαίνει το παιχνίδι και νομίζω θα. Ε, θα δεχόταν να πάρει την ισοπαλία. Δεν ξέρω αν θα, τα, θα έβγαινε προ να κυνηγήσει ένα νικητήριο γκολ στα τελευταία λεπτά. Και είναι και λογικό έτσι γιατί έπαιζε απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή και ποιοτική ομάδα όπω η Newcastle, σε μια έδρα που έβραζε πόσο μάλλον με τα γεγονότα του πρώτου μηχρόνου. Θυμίζω το σκληρό μακάρισμα του Χάβερτζ, τα σκληρά του Κυμαράς και άλλες πολλές φάσεις που χάθηκε λίγο ο έλεγχος. Στο τέλος της ημέρας μια τεράστια νίκη για την Newcastle, η πρώτη νίκη ήταν της Arsenal στο πρωτάθλημα και η κανονιά της νομίζω τώρα θα πρέπει να βγάλουν αντίδραση στο τη Μιτσεβίλη, το οποίο ε, είναι κομβικό για την συνέχεια της πορείας του Champions League. Θεωρώ ότι με μια νίκη η Arsenal θα φτάνοντας σε 9 βαθμούς θα έχει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό εξασφαλίσει και την πρόκληση στους 16 του Champions League. Ναι, είναι μια αλήθεια γιατί και εκεί ο Όμιλος έχει ανοίξει λίγο, αλλά αν κάνει μια νίκη η Arsenal νομίζω ότι καθαρίζει κάπως την, την πουγάδα. Μπουγάδα. Ε, και μιας και κάναμε και μια αναφορά στο Champions League και μιας και έρχεται το πάρα πολύ κρίσιμο θα πω εγώ παιχνίδι της United στην Κοπεχάγη, Αλέξη, που σου βγήκε η ψυχή την προηγούμενη φορά και λογικό. Ε, γενικά νομίζω όμως ότι είναι ρε παιδί μου της μοίρα σου το γραφτό φέτος να σου βγαίνει η ψυχούλα με την uh, United γκολ στα τελευταία λεπτά επεμβάσει πέναλτι στα τελευταία λεπτά κάτι είτε με κάτω τα χέρια κάτι περίεργα πράγματα που συμβαίνουν ε, εντάξει κάπως έτσι κέρδισε και μέσα στο Craven Cottage η United τη φούλα μα λέξη παιδιά θα σας εκμυστηριευτώ κάτι ειλικρινά δεν έχω νιώσει ακόμα το έχουμε κερδίσει παιχνίδι φέτος αλήθεια είναι όλα τα παιχνίδια στον γκολ, όλε οι νίκε. Ε, βγάζω φυσικά το παιχνίδι με την Crystal Palace στο Καραμπάου Κάπ, το οποίο ήταν και ε, περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα. Ε, αλλά τόσο η νίκη στην Κοπενχάγη, όσο και οι έξι νίκε τη United στο πρωτάθλημα, είναι όλε με έναν γκολ διαφορά. Πολλέ από αυτέ με γκολ στα τελευταία κομμάτια του παιχνιδιού. Και σχεδόν όλε με κακή εμφάνιση. Οπότε δεν σα κάνω πλάκα, δεν υπερβάλλω, δεν νιώθω ότι έχουμε κερδίσει φέτο, δεν έχω κα... ευχαριστεί κάποια νίκη United. Ακόμα και το 3-2 με την Νότιχα Χαμ. Οκ, okay, σπουδαία ανατροπή, αλλά ήταν ένα μάθημα που έπρεπε να κερδίσει και δεν έπρεπε να έχει μπλέξει ποτέ ε, και να χάνει με δύο κόλπου πέμπτο λεπτό. Είναι, είναι ένα απίστευτο βασανιστήριο το να είσαι ο παδός United η, τουλάχιστον μέχρι στιγμή τη φετινή σεζόν. Γιατί και απέναντι σε μια φούλαμ η οποία στα δικά μου μάτια, αν δεν είχαμε τόσο κακέ ομάδε, ε, τόσο κακέ νεοφώτιστε ομάδε, θα πάλευε φέτο για, για τη σωτηρία. Είναι αισθητά ε, αποδυναμμένη συγκριτικά με πέρυσι. Έχει χάσει ένα σεντερφόρ τον 20 γκολ και τον έχει αντικαταστήσει με ένα σεντερφόρ το 0 γκολ, τον Ραούλ Χιμένες. Δεν έπαιζε καν βασικό ε, το Σάββατο. Και παρότι η United απειλήθηκε πολύ λίγο, ήταν δύο-τρει φάσει εκεί κάπου στο δεύτερο μήχρονο που ο Να ανακράτησε το 0, δημιουργικά για άλλη μια φορά ήταν το απόλυτο τίποτα. Okay, ήταν μια επιθετική τριάδα με Χόιλουντ, Άντωνη και γκαρνάτσο με μέσο ρολικία κάτι παραπάνω από 20 χρόνια. Ο, αλλά δεν γίνεται να πα απέναντι σε μια τέτοια ομάδα να είσαι μάντσερ δυνατή και να μην μπορεί να δημιουργήσει με τίποτα. Ακόμα και ο Φερνάντε δηλαδή, που έδωσε τη λύτρωση στο τέλο, ήταν άλλη μια κακή εμφάνιση ενεργητικό του φέτο. Και πραγματικά δεν ξέρω πώ και πότε θα λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα ω διαμαγεία. Σκέφτομαι από την άλλη ότι για παράδειγμα το deformάρισμα του παρατεταμένου του Ράσορντ ε, δεν γίνεται να συνεχιστεί. Δεν γίνεται ένα παίξει πέρυσι να 30 γκολ να συνεχίσει αυτή την εικόνα που έχει μέχρι στιγμή πέρυσι. Ε, Συγγνώμη, φέτο. Θεωρώ ότι και ο Φερνάντε κάποια στιγμή θα αρχίσει να αποδίδει με βάση τα στάνταρ του. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό θα είναι αρκετό για να δούμε τη United να επιστρέφει στα περσινά τη επίπεδα. Γιατί πέρυσι κακάλα ψέματα, αν εξαιρέσουμε ένα κακό διάστημα πολύ αρχή τη σεζόν και ένα προ το τέλο τη σεζόν, η United πέρα από το ότι έπαιρναν αποτελέσματα, υπήρχαν διαστήματα που παίζει και ωραία μπάλα δεν νιώθω καθόλου αισιοδόξη ότι θα δούμε κάτι παρόμοιο φέτο. Με βάση τουλάχιστον το πώ έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Όλα νομίζω ότι ε, κυμαίνονται σε μια λεπτή κλωστή και έχουν να κάνουν πάρα πολύ και με τα αποτελέσματα. Και η ταπεινή μου γνώμη, και αυτό έχω μόνο σχολιάσει για τη United, γιατί νομίζω τα είπε όλα, είναι ότι είναι σημείο κλειδί στη σεζόν. Ακόμα και στην παρουσία του Τενχάχ το στην ομάδα, θα πω εγώ η πρόκριση ή η μη πρόκριση από τον όμιλο του Champions League. Για κάποιο λόγο στο μυαλό μου είναι ε, το σημαντικότερο, η σημαντικότερη πίστα μέχρι τα Χριστούγεννα αυτή. Δηλαδή θεωρώ ότι έτσι ή αλλιώς κάποια παιχνίδια όπως ας πούμε αυτό με τη Φούλαμ θα τα, θα τα πάρει η United και δεν θα απομακρυνθεί τόσο πολύ ας πούμε, από την πρώτη εξάδα. Αλλά το ευρωπαϊκό κομμάτι και ειδικά όταν είσαι σε έναν όμιλο με Κοπεχάη και Σαράι, είναι πολύ σημαντικό έτσι πως κυλούν τα πράγματα γενικότερα στη United οπότε νομίζω ότι εκεί είναι ένα σημείο κλειδί Αλέξη, είναι το Evans Maguire το ότι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί σαν ο παδόσος United, πες μου λίγο, σε παρακαλώ θα, α, θα σου απαντούσα ναι, αλλά αυτή η ομάδα συνεχίζει να με εκπλήσει κάθε μέρα που ξημερώνει, οπότε μπορεί να δούμε κάτι ακόμα χειρότερο τον επόμενο καιρό. Και παρόλα αυτά, προ τι περάσει τη Μαγκουάρ, εμφανίζονται τον τελευταίο καιρό. Είναι απροσδόκητα καλέ. Είναι μαζί με τον Ονάνα η μόνη σταθερά καλή τι τελευταίε δύο-τρει εβδομάδε. Την ώρα που οι υπόλοιποι κινούνται στη μετριότητα στην καλύτερη περίπτωση. Αλλά ναι, τώρα το να έχουμε φτάσει σε ζώνη 23-24 και να παίζει με το αμυντικό δίδυμο Εύα Μαγκουάρ, που είναι η τέταρτη και πέμπτη επιλογή σου. Και πιο συγκεκριμένα η τέταρτη επιλογή Μαγκουάρ που ήθελε να πουλήσει το καλοκαίρι και η πέμπτη επιλογή Εύαν που τον είχε φέρει με συμβόλαιο ενό μήνα. Τελικά του πρόσφερε συμβόλαιο για όλο το έτο λόγω των τερματισμών και έχει παίξει περισσότερα παιχνίδια από τον Βαράν. Νομίζω είναι. Δεν ξέρω πώ θα το σχολιάσω, αλήθεια. Μυρίζει κάτι από τότε να. Με, ε, παλαιότερων εποχών θα πω εγώ. Περσινή εποχή, α πούμε. Δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο μου βγάζει εμένα θα στην κουβέντα. αυτό είπα. Θέλει να παρέμβει κάποιο στη συζήτηση περί Δήμου, α πούμε. Δεν ξέρω. Είναι εδώ μαζί μα. Ναι, κοίτα να δει. το κοροϊδεύεται, αλλά μην ξεχνάτε το τελευταίο πρωτάθλημα το United με τι αμυντικό δίδυμο το πήρε. Με τι αμυντική τετράδα το πήρε. Ναι, αλλά έχει και ένα σεράλεξ φέγγιστο στον πάγκο τότε. Αυτό θέλω να πω ρε παιδί μου ότι έχεις δει χειρότερα κατά κάποιο τρόπο. Ή αν θέλεις ακόμα και το τελευταίο χρόνια που κάνει πρωταθλητισμό το 18 αν θυμάμαι καλά ήταν ναι. με Jones και, και Smalling ήταν. Οκ. Ω Jones. Jones. Φαντάζεσαι να ήταν ο Jones ακόμα στο ρόστορ τώρα και να παίζεις με Jones Maguire Αλέξη. Με Jones Evans ακόμα χειρότερο. Όχι, Τζόνς Μαγκουάιρ, Jones Maguire, Maguire ό,τι χειρότερο. Ας τον Εύανς, ο Εύανς πες ότι είναι κεργάτης. Είχε ένα λέει. κορμό, sorry, αλλά πρέπει να το πω, είχε ένα κορμό Jones, Smalling, Μπροστά είχε αμυντικό χαφ, ποιον τώρα, ε, τον Ερέρα, Γελάει ο κόσμος, που ο τον είχε κάνει αμυντικό χαφ. Και πιο μπροστά, ας πούμε, το Matic. πες να ήταν το πιο αργό, ο πιο αργός κορμός όλου του κόσμου. Εκείνη την περίοδο. Yeah. Και αυτή η United την έκανε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μέχρι τον Μάρτιο διεκδικούσε πρωτάθλημα. Ήταν και μια χρονιά που η City, θυμάστε που παίρνει όλα τα μάτς ε, 2-1, με κάτι γκολ στο 85-90. Ναι, του Sterling κατά κύριο λόγο. Δεύτερη χρονιά του ΠΕΠ, τέλο πάντων. Έχει δει πολύ χειρότερο ο Αλέξης και ο κάθε ποδός της United. Με τα φώτα ανισταγμένα και βαριά τρεγυρνάνε οι και στην Αθήνα. Μου θύμισε αυτό τώρα, έτσι, Μάτιτς μου, είπες τώρα κάτι ονόματα, κάτι Σμόλιν, κάτι τέτοια. Έχω ένα δρόντο μεταξύ γρ, γρήγορο χαφ στη United, ένα χαφ γρήγορα πόδια και ε, δεν σου, δε σου λέω ε, ταχύτητα, αλλά να κάνει ακριβώ κινήσει, παιδί μου δεν θυμάμαι πότε. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν ο τελευταίο. Αλήθεια. Νομίζω δηλαδή... θα, έτσι που το ξεκίνησε, νομίζω ότι θα έλεγε κάποιον. Δηλαδή, έχω να δω από την εποχή του ΤΑΔΕ, ξέρω εγώ. Μάλλον ούτε σε θυμάσαι, φαντάζομαι τι γίνεται. Δεν θυμάμαι, πραγματικά. Ναι, είναι, μια... είναι παράδοση πλέον. Τα Χάθησινά είναι το ένα αργο... πιο αργά και από καράβια. Ναι, ναι είναι, είναι μια αλήθεια τώρα. Έχετε φέρει εκεί πέρα όλη τη... την αργοκίνηση. Ε, μίλησες για ταχύτητα και ένα γενικότερο σχόλιο που έχω να κάνω έτσι για να πάμε προς το φινάλε είναι για έναν ποδοσφαιριστή και δεν θέλω να σταθούμε πολύ σε παιχνίδια ή σε καταστάσεις καθώς δεν νομίζω ότι είχαμε και πάρα πολλά για να αναλωθούμε σε αυτήν την αγωνιστική στον Ντοκού της Manchester City. όταν τον έφερε το καλοκαίρι θεώρησα ότι θα είναι μια περίπτωση τι να σα πω, Τύπου Νολίτο, α πούμε, δεν ξέρω τώρα, αυτό ξυπηδήσει από το μυαλό μου. Δηλαδή, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίο φαίνεται κάτι να έχει, αλλά τον παίρνουμε πιο πολύ για να τον πάρουμε, ξέρει. Γιατί είμαστε η City και ψωνίζουμε ό,τι μα αρέσει, α πούμε, κάπω έτσι. Ε, όχι. Είναι ένα ποδοσφαιριστή ο οποίο από την αρχή μπήκε και παίζει και ξέρει τι παίζει. Και έχει δώσει, νομίζω, και κάτι στην, ε, ε, στην City, το οποίο δεν το είχε. Δηλαδή, έναν ποδοσφαιριστή με ταχύτητα και μπουκάρισμα μπροστά μέσα ε, και εκτέλεση άμεση. Δηλαδή, είχα, είχα καιρό να δω στη ΣΥΤ ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή. Ε, Μου αρέσει. Ε, Μου αρέσει πάρα πολύ ο ντοκού και θεωρώ κιόλα ότι ένα ποδοσφαιριστή, γιατί είναι και σε μια ηλικία έτσι μικρή, δηλαδή σχετικά, ε, θεωρώ ότι θα μα απασχολήσει αρκετά. Και έχει μπει ξαφνικά αρ αρκετά έντονα στα πλάνα του. Ποια είναι η γνώμη σα για τον ε, Ντοκού και γενικότερα τι έχετε κρατήσει σαν ένα γενικότερο σχόλιο από την αγωνιστική, Αν υπάρχει κάτι άλλο κρατά τον Ντοκού αυτόν καθεαυτόν. Γιατί στην νίκη τη μεγάλη, ε, μεγάλη έκταση τη Σίτριπη, ε, μπορεί θα κάνει παπάδε έτσι. Τρει assist και ένα γκολ. Τέσσερι ασει νομίζω. Τέσσερι. Τον έφαγα. Ναι. Και μου αρέσει η πάση για τον Ντοκού γιατί. Αν θυμάσαι, η, Λιά, η πρώτη φορά που εμφανίστηκε σε υψηλό επίπεδο ο συγκεκριμένο παίκτη ήταν στο γύρο του 2021, στον προεμπελικό ανάμεσα σε Βέλγιο και Ιταλία. Εσύ που είσαι και τη Εθνική Ιταλία. Εκείνο το παιχνίδι είχε πρωτοεμφανιστεί. Δεν το γνώριζα τον παίκτη και μου είχε κάνει πολύ θετική εντύπωση. Παρότι το Βέλγιο δεν είχε πολύ καλή εικόνα σε εκείνο το ματ. Ε, έκτοτε τον παρακολουθούσα ε, όχι στενά προφανώ, αλλά την πορεία του στη Ρέν. Δεν είχε δείξει κάτι τρομερό από άποψη σταθερότητα και αριθμών αλλά σίγουρα ήταν ένα ποδοσφαιριστή ο οποίο ε, με το ταλέντο που είχε, το αδιαμφισβήτητο ταλέντο που είχε, ε, αν βρισκόταν στο κατάλληλο περιβάλλον, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε έναν πολύ αξιολό παίχτη. Και το κατάλληλο περιβάλλον, αυτό που αναλέμε, δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τη Manchester City. Είναι δηλαδή στην κατάλληλη ομάδα ε, για να εξελίξει τι ε, αρετέ του. Μεγάλο σχολείο η Ρεν, τρομερέ ακαδημίε. Ε, και ο Ντοκού είναι σε μια ηλικία πάρα πολύ μικρή, 21, είναι το 2002 αν δεν κάνω λάθο. Οπότε μπορεί να τον πλάσει ο Κουαριόλα όπω θέλει. Οπότε μάλλον αυτή η επένδυση σε αυτό αποσκοπούσε και στην ηλικία του ιδίου. Του ίδιου. Ε, Γιώργο, κρατάς εσύ κάτι γενικά από την ε, αγωνιστική ή ξέρω εγώ το, για τον Ντοκού, αν έχει να σχολιάσει κάτι άλλο κάτι, που σου κάνει εντύπωση, ξέρω εγώ. Στάθηκα, αν θυμάστε και πριν, το πέταξα λίγο στα ψηλά όταν έκανα αναφορά για κάποιες ομάδες και συγκεκριμένα για την Άστον Villa, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Α, μ, δεν θα πω ότι με σώκαρε ακριβώς, αλλά δεν περίμενα να χάσει μέσα στην ότυχα Ε, η σταθερότητα που δείχνει φέτος η Villa, γιατί εντάξει τώρα, αν εξαιρέσουμε την κέλα αυτή, προηγούμενη, αν θέλετε έτσι, προηγούμενο στραβοπάτημα ήταν το 3-0 από τη Λίβερπουλ. Οκ, κατανοητό. Αμέσω προηγούμενο η πεντάρα την πρώτη αγωνιστική από την Νιουκάσλ. Γι' αυτό κατανοητό, γιατί λες πρώτη αγωνιστική, οκ, 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 ξέρεις όλα αυτά τα οκ, okay, τα οποία λες τώρα φτιάχνουν δύο ομάδες και μπορεί να τύχει κάτι και να είναι και μία πιο τυχερή κτλ. Δεν περίμενα ότι η Νότιχαμ θα καταφέρει να είναι τόσο, τόσο, μα τόσο έτσι κομβική στα τελειώματά της, όπως και αντίστοιχα η Αστον Βίλα να επιδείξει τέτοια αστοχία, δηλαδή αν δει κάποιο τον αγώνα, αν δει τις φάσεις θα σας πω εγώ. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ρε φίλε. <laughs> είναι Εντάξει δεν ήταν για 2-0 Δηλαδή αυτή η αναμέτρηση τώρα Αγαπητέ Ηλία και αγαπητέ Αλέξη Εντάξει Ηλία θα... θα, συμβούν αυτά Τι... Ποιο είναι το πρόβλημά σου δηλαδή δεν καταλαβαίνω Δεν είναι τα πρόβλημα αρέσει Απλά σου λέω ότι με εντυπωσίασε πάρα πολύ Οι φορές... Όπως επίσης με εντυπωσίασε Η ανατροπή της Μπρέτφορντ με τη West Ham έτσι Ναι η West Ham είναι λίγο σε ελεύθερη πτώση τώρα τελευταία, έτσι. Μήπως είναι η ώρα να ανακάμψει με το ευρωπαϊκό παιχνίδι τον Ολυμπιακό. Ο κύριο Μαραμπούτης Είναι λίγο προκλητικό σήμερα, δεν ξέρω τι έχει πάει. Όχι, εκφράζω, εκφράζω μια, ένα προβληματισμό. Δηλαδή, ίσω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία ε, μετά την ήττα και, ε, και από τον Ολυμπιακό στο Μπειραιά να πάρει το τη πίσω, να εξασφαλίσει λίγο περισσότερο την πρόκριση, να έρθει πιο κοντά στην πρόκριση τη, με ένα ευρύ ίσως, να ξεμπουκώσει λίγο που έχει ένα. Του λέει και κάποιο ότι σαν αντίλογο και ο Ολυμπιακό είναι ευκαιρία να πάρει το όνομα του πίσω μετά την συντερβή από τον Μπάουκ και να πάρει να πάρει ένα διπλό με στο Λονδίνο. Ναι, 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 λογικά. Όχι, λογικά λέω είναι μια καλή σκέψη αυτό εννοώ. Ε, μην υπάρξει λοιπόν. αυτό. Κάπου εδώ κλείνουμε για άποψη. Ναι, ναι. Να ναι. Off the record Πρέπει να συνεχίσουμε off the record και πρέπει να να εξηγηθούμε χωρίς, χωρίς την απαραίτητη κορεκτήλα που μπει η εκπομπή. Ε, εν πάση περιπτώσει, όπως και αν έχει να έχει προνακλείσουμε, ε, καλή παρέα σα δεν λέω, αλλά πρέπει να βάλουμε μια νοτελεία. Είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, όπως καταλάβατε προφανώς και από τα συμφραζόμενα πόσα υπόθηκαν. Είναι πολλά τα παιχνίδια που είναι μπροστά μας και παιχνίδια τα οποία θα έχουν και κομμικό χαρακτήρα, τα περισσότερα εξ αυτών τουλάχιστον. Δηλαδή αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι City και τη Liverpool, τα υπόλοιπα είναι πολύ κομβικά για τις αγγλικές ομάδες. Ε, θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε περισσότερα. Έχουμε και ντερμπι μπροστά μας, έχουμε, θα έχουμε και τα ευρωπαϊκά, τα οποία σίγουρα θα αποτελέσουν ένα κομμάτι κουβέντα. Οπότε αφήνουμε λίγη ενέργεια στην άκρη για να τη χρησιμοποιήσουμε στην πορεία και για, την επόμενη, για, την επόμενη, και για τις επόμενες εκπομπές. Να είστε όλοι καλά και καλή απόλαυση στα ποδοσφαιρικά υπερθεάματα τα οποία έρχονται. Καλή συνέχεια παιδιά. Καλή συνέχεια σε όλους.